Καταρχήν, νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές για τρεις λόγους. Ο ένας είναι η συγκεκριμένη ημερομηνία που γίνεται η εκδήλωση, η ημερομηνία που ξεκινάει ένα ματωβαμένο Μουντιάλ, την ίδια ώρα που όλες οι διεθνείς αθλητικές οργανώσεις δεν έχουν μιλήσει για αυτά τα θέματα. Και εμείς κάνουμε μία συζήτηση για μία εποχή και για μία μορφή αθλητισμού που είναι ανθρώπινη ανάγκη και δικαίωμα και όχι εμπορευματοποιημένο και ανταλλάξιμο είδος. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί συνδέεται η διάσταση αυτή του αθλητισμού με τη μικρασιατική καταστροφή και τους πρόσφυγες. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι οι πρόσφυγες δεν έφεραν μόνο την πλούσια αθλητική παράδοση που είχαν από τους τόπους από τους οποίους ξεριζώθηκαν, αλλά έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επανεκκίνηση του αθλητισμού και αριθμητικά. Η Ελλάδα μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή είχε μια δεκαετία πολέμων, τον Πρώτο Παγκόσμιο, τους Βαλκανικούς, την εκστρατεία στην Κρυμαία, τη μικρασιατική εκστρατεία, που σημαίνει ότι οι ηλικίες των ανδρών εκείνων που ασχολιόταν με τον αθλητισμό είχαν συρρυκνωθεί δραματικά, είτε γιατί άλλοι είχαν σκοτωθεί στα μέτωπα, είτε γιατί άλλοι γύρισαν σαν κατεμένοι. Και ο τρίτος λόγος που δίνει μια ιδιαίτερη διάσταση στην σημερινή εκδήλωση είναι το κομμάτι της διάσωσης της ιστορικής μνήμης με την εκδήλωση που έγινε για τον Κοντούλη νωρίτερα, σε εποχές που παραδείγματα σαν τον Κοντούλη μας δίνουν ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας, είναι η μόδα, όπως ξέρετε, αυτή η έκφραση. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι ο αγώνας ενάντια στον ναζισμό. Και σήμερα, σε περιόδους που οργανωμένες ομάδες επιχειρούν να συγκροτηθούν υπό το μανδύα των οργανωμένων οπαδών μέσα σε κερκίδες γηπέδων και οι πολιτικοί τους προστάτες μας φέρουν στη Βουλή τους αζωφίτες. Μία μελέτη που έκανε πρόσφατα ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Ανδρέας Μπαλτάς καταγράφει πάνω από 500 σωματεία μικρασιατικής προέλευσης που ιδρύονται ή, αν θέλετε, έρχονται με μετεγκατάσταση στην Αθήνα σε όλα τα αθλήματα. Την περίοδο του Μεσοπολέμου. Για λόγους οικονομίας χρόνου δεν θα σας αναφέρω αναλυτικά ονόματα και περιοχές. Θα πούμε μόνο ότι σε πολλές περιοχές που κυριαρχούσε το προσφυγικό στοιχείο, όπως εδώ που κάνουμε την εκδήλωση, όπως στην Αιωνία, όπως στην Κοκκινιά, όπως στην Αιωνία του Βόλου, στην Κεσαριανή, είχαμε πληθώρα αθλητικών σωματείων που ιδρύθηκαν μέσα από το προσφυγικό στοιχείο. Ενδεικτικό της κατάστασης πάνω στην οποία ιδρύθηκαν αυτά τα σωματεία, είναι η τρίτη φωτογραφία που έχω επιλέξει να σας δείξω, είναι του 1937. Ο αθλητικός όμιλος Μήμας, Μήμας είναι ένα βουνό στην Ερυθρέα της Μικράς Ασίας, Παύλα Μικρασιατική, η ομάδα αυτή σήμερα παίζει στα τοπικά πρωταθλήματα της Δυτικής Αττικής. Στη φωτογραφία βλέπετε ότι μερικοί παίκτες έχουν το ένα πόδι μπροστά. Ξέρετε γιατί μου το είπαν τα εγγόνια τους. Ήταν ξυπόλοιποι, δεν είχαν αθλητικά παπούτσια. Βρήκανε κάτι λίγα για τις ανάγκες της φωτογράφησης, μοιράσανε, άλλος φόρεσε το δεξί, άλλος φόρεσε το αριστερό και ποζάρανε με το ντυμένο πόδι μπροστά και το ξυπόλυτο πόδι πίσω. Σε αυτές τις συνθήκες οι πρόσφυγες ξεκίνησαν τον αθλητισμό. Ή, αν θέλετε, το σημερινό αριστοκρατικό ψυχικό, τότε ήταν αμπέλια. Και δούλευαν οι Μικρασιάτες όπως δουλεύουν σήμερα οι Πακιστανοί στο Μαραθώνα, για πολύ λίγα λεφτά. Και φτιάξανε εκεί τη Μικρασιατική Ένωση Αθηνών, τον σημερινό ποδοσφαιρικό όμιλο ψυχικού, με δράση και στην κατοχή στις διοργανώσεις της Ένωσης Ελλήνων Αθλητών. Το ενδιαφέρον όμως είναι και δείχνει πόσο πλούσια ήταν η μικρασιατική, αν θέλετε, προσφορά στον αθλητισμό. Δεν είναι μόνο τα αμιγώς μικρασιατικά σωματεία. Είναι και σε αυτά που έγιναν από κοινού από Μικρασιάτες και γηγενείς. Ο λόγος που ο αθλητισμός επιλέχθηκε, θα έλεγα, σε πολλές περιπτώσεις οργανωμένα από τους Μικρασιάτες που ήρθαν στην Ελλάδα, ήταν η προσπάθεια να γίνει και ένα εργαλείο κοινωνικής ένταξης. Ο Βυζαντινός Αθλητικός Όμιλος που ιδρύθηκε από Κωνσταντινούπολιτες το 26 Θεσσαλονίκη, το περιγράφει στην ιστορία του. Σας διαβάζω μια φράση. Για να αποφύγουν την περιθωριοποίηση που επέβαλαν οι όποιες κοινωνικές και πολιτιστικές διαφορές τους, οι πρόσφυγες προχώρησαν στην ίδρυση νέων σωματείων, μέσω των οποίων εξέφραζαν την ανάγκη τους για επιβίωση, αυτοοργάνωση, συλλογικότητα, αναγνώριση και αποδοχή. Επίσης, μια και σας είπα για τη Θεσσαλονίκη, λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα από το ΦΑΟ, ιδρύεται το 1933 ο Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ναύαρχος Βότσης, στον αντίστοιχο συνοικισμό. Προσφυγικό σωματείο γι' αυτό, με ιδιαίτερη δράση στην κατοχή, όπου το μουσικοθεατρικό του τμήμα έχει αξιοσημείωτη δραστηριότητα και αποτέλεσε όαση αναψυχής των φτωχών προσφύγων για εκείνα τα χρόνια, αλλά και με την οργάνωση συσιτίων στο εντευκτήριο του Συλλόγου. Ενδιαφέρουσα όμως παράμετρος είναι το κομμάτι της αλληλεγγύης που γνώρισαν οι πρόσφυγες από γηγενείς πληθυσμούς, γιατί μέχρι τώρα έχουμε μάθει μόνο τη μία εκδοχή, τουλάχιστον έχει κυριαρχήσει μία εκδοχή. Αυτή που τους αντιμετώπιζε με τα γνωστά κοσμητικά επίθετα. Τέλος πάντων, γνωρίζετε. 3-4 παραδείγματα εντάχει. Θεσσαλονίκη, Αγροτικός Αστέρας Ευόσμου. Προσφυγικό
σωματείο. Αλλά δεν το ίδρυσε πρόσφυγας, το ίδρυσε ένας χανιώτης στρατιωτικός, ο Δημήτρης Κοντικάκης, γαμπρός μικρασιατικής οικογένειας, που τους μάζευε, τους οργάνωσε και τους έφτιαξε το σωματείο. Τιμητικά σήμερα το γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα έχει το όνομά του. Περιοχή Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΔ. Μικρασιάτες με γηγενείς φτιάχνουν τον ΠΑΟΔ, που υπάρχει ακόμα στις μέρες μας. Πρώτος πρόεδρος ο Μικρασιάτης Βασίλης Κατεβενίδης έκοβε και το μάτι των Μικρασιατών και πηγαίναν στις πλατείες και ανοίχνευαν τα ταλέντα τους, πιτσιρικάδες παίζανε μπάλα. Όταν τραβήχθηκαν από τα πράγματα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι διαδοχοί τους δεν είχαν αυτή την οξυδέρκεια. Στην ιστορία του ΠΑΟΔ αναφέρεται ότι μεταπολεμικά χτύπησε ένας πιτσιρίκος στην πόρτα του ΠΑΟΔ και λέει: «Γεια σας, μένω στη γειτονιά, θέλω να παίξω ποδόσφαιρο». Τον βλέπουν με το μάτι, λένε: «Εσύ δεν κάνεις, πολύ αρνατούλης». Και έφυγε. Το όνομά του Γιώργος Σπούδας. Λοιπόν, άφοβος Χανίων, Μικρασιάτες όλοι, αλλά η διοίκηση είναι όλη κριτική στα επεισόδια. Γιατί η πιτσιρικαρία που έκανε την ομάδα δεν είχε λεφτά ούτε για αθλητικό υλικό, ούτε για καταστατικά, ούτε για παράβολα, ούτε για τίποτα. Και μπήκανε κάποιοι έμποροι και κάποιοι επιχειρηματίες ντόπιοι που τους γουστάραν τους πιτσιρικάδες, τους πρόσφυγες, και λέει: «Εμείς». Και βλέπετε ένα σωματείο με διοίκηση κριτικούς, αθλητικό δυναμικό, Μικρασιάτες. Ιωνία Χανίων, επίσης προσφυγικό σωματείο, συνεδρίαζε στο δημοτικό κήπο, γιατί δεν είχε γραφεία. Πώς έπαιξε μπάλα αυτή η ομάδα των ξυπόλυτων, των κυριολεκτικά ξυπόλυτων, μέσα από μια δωρεά που της έκανε ο στρατός εκείνη την περιοχή, με αρδίλες. Είναι ίσως η μοναδική ομάδα στην ιστορία που έπαιξε ποδόσφαιρο με αρδίλες, γιατί δεν είχαν τι άλλο να φορέσουν. Γιατί τα λέμε αυτά? Είναι χρήσιμο συμπέρασμα που δείχνει αλληλεγγύη στους πρόσφυγες από κομμάτια του τοπικού πληθυσμού, τα οποία πρέπει να τα αναφέρουμε και σήμερα, που αντιμετωπίζουμε παρόμοια φαινόμενα προσφυγικής, αν θέλετε, ρητορίας σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και έχω επιλέξει μέχρι τώρα να αναφέρομαι σε τέτοια σωματεία, διότι θεωρώ ότι τα μεγάλα σωματεία όπως είναι η ΑΕΚ, ο Απόλλωνας, Σμύρνης, ο Πανιώνιος, έχουν μια οργανωμένη δομή και διασώζουν την ιστορία τους. Άρα θα ήταν πλεονασμός να αναφερθώ σε πράγματα ήδη γνωστά. Ο εντοπισμός και η καταγραφή των σωματείων εκείνης της περίοδου, ιδίως αυτών που δεν υπάρχουν πια, έχουν προέλθει από δημοσιεύματα του τύπου εκείνης της εποχής, που δεν γινόταν τόσο από επαγγελματίες δημοσιογράφους, όσο από ανταποκρίσεις που έστελαν τα ίδια τα μέλη των αθλητικών αυτών σωματείων ή σε ορισμένες περιπτώσεις καθηγητές φυσικής αγωγής. Είχαμε δηλαδή ένα ερασιτεχνικό δίκτυο ανταποκριτών. Στην περιοχή που κάνουν την εκδήλωση, την ευρύτερη κιόλας, θα σας πω μερικά ονόματα. Ο Χαλκιδονικός που ιδρύθηκε το 1924 και συνεχίζει και στις μέρες μας. Ο Πανιώνιος Νέας Χαλκιδόνας, ο Σπινθήρ Νέας Φιλαδέλφειας, η Ελευθερούπολη, η Όφνη, η Καλογρέζα, ο Απόλλωνας Νέας Ιωνίας, ο Θρίαμβος Ελευθερού Πόλεως, ο Προοδευτικός Όμιλος Νέας Αφραμπόλεως, ο Δικέφαλος Νέας Φιλαδέλφειας, ο Δικέφαλος Αετός Περισσού, ο Κεραυνός Ποδαράδων και πάρα πολλά άλλα. Και φυσικά και ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας με ίδρυση ανεπίσημη το 1929, αλλά καταστατικό το 1930. Πολλές φορές αυτές οι άτυπες ομάδες, που ήταν παρέες στην πραγματικότητα, ήταν βραχίδιες και κυρίως από νεαρούς ηλικίας αθλητές. Και συχνό φαινόμενο ήταν οι ίδιοι να είναι και μέλη των διοικήσεών τους. Ιδιαίτερα όμως σημαντική είναι η συμβολή των Μικρασιατών προσφύγων στο κίνημα ελληνοτουρκικής φιλίας και ειρήνης της περίοδος του Μεσοπολέμου, που κατά τη γνώμη μου σκόπιμα έχει υποτιμηθεί. Είμαστε 6 χρόνια μετά το 1922-1928 και στη Μυτιλίνη η ομάδα του Παλαισβιακού οργανώνει ποδοσφαιρικό αγώνα ειρήνης και φιλίας με την τουρκική ομάδα Ιτιμάν Γιορντού από το Αϊβαλί. Ήθελε κότσια 6 χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή να κάνει τέτοια διοργάνωση. Περνάνε άλλα 2 χρόνια και έρχεται το 30, όπου υπογράφεται το σύμφωνο ελληνοτουρκικής φιλίας ή αλλιώς σύμφωνο Βενιζέλου Ινωνού, όπως έχει μείνει στην ιστορία, όπου ξεκινάνε στα πλαίσια αυτά πολλές αθλητικές συναντήσεις ελληνοτουρκικές. Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες συμμετέχουν σε αυτές, ιδιαίτερα πηγαίνουν στο γήπεδο, συμμετέχουν στις ομάδες, υποδέχονται τους παλιούς τους γείτονες με θέρμη και την ίδια υποδοχή αντιμετωπίζουν όταν πηγαίνουν στην Τουρκία. Περιοδίες έκαναν πάρα πολλές ομάδες και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου και άλλες. Φαντάζομαι ότι βλέπετε την ομάδα του Ολυμπιακού Πατρών. Είναι ομάδα που φτιάχτηκε στα προσφυγικά της Πάτρας από Μικρασιάτες και ήταν η ομάδα του γνωστού καπετάν Νικήτα του Ελλάς. Κατά κόσμο Νίκος Πολυγράτης, Μικρασιάτης πρόσφυγας, ποδοσφαιριστής στην ομάδα αυτή, ήρωας του Ελληνοαλβανικού Πολέμου και μετέπειτα αντάρτης στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Επίσης, η επόμενη φωτογραφία που βλέπετε είναι από αγώνα του 1930 Παλαισβιακός Ιτιμάν Γιορντού στο Αϊβαλί. Το ενδιαφέρον είναι πώς υποδέχτηκαν οι Μυτιλινοί τους Τούρκους. Στην ομιλία του, εκτός από αυτή που έκανε ο Δήμαρχος, μίλησε ο πρόεδρος του Παλαισβιακού. Το επίθετο του ήταν τρίφων και είπε τα εξής: «Εγώ ως πρόεδρος του Παλαισβιακού αισθάνομαι διπλή χαρά γιατί σας υποδέχομαι σαν εκπροσώπους της ποδοσφαιρικής ομάδας Ιτιμάν Γιορντού. Και από την άλλη, σαν συμπατριώτες μου, αφού έρχεστε από την πατρίδα εκείνη στην οποία είδα και εγώ το φως.
Η Λέσβος από άκρη σε άκρη χαιρετίζει την αύξησή σας και σας εκδηλώνει τα φιλικά της αισθήματα, τα οποία παρακαλεί να διαβιβάσετε στην ωραία σας πατρίδα. Οι σχέσεις των δύο πόλεων ξαναρχίζουν με τους καλύτερους ιονούς. Αυτά λοιπόν έλεγε ο πρόεδρος του Παλαισβιακού. Και ένας από τους παίκτες εκείνους πολλές φορές υπήρχε το εξής και στις ελληνικές και στις τουρκικές ομάδες. Πηγαίνανε να ενισχύσουν για τον αγώνα παίκτες από μεγαλύτερα σωματεία, μεγαλύτερης δυναμικής. Ένας από αυτούς που είχε στηρίξει αυτούς τους αγώνες του Παλαισβιακού με τους Τούρκους ήταν ο Κλεάνθης Μαρόπουλος, μικρασιάτης πρόσφυγας και βέβαια ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Επόμενη ενότητα είναι η σημαντική συμβολή των μικρασιατών στο κίνημα του εργατικού αθλητισμού. Παρότι δεν μπορούμε να αναλύσουμε το κίνημα του εργατικού αθλητισμού, είναι άλλη θεματική. Θα πούμε μόνο ότι στις διοργανώσεις αυτές που γινόταν με πρωτοβουλία της ΟΚΝΕ και της Ομοσπονδίας του Εργατικού Αθλητισμού είχαν ιδιαίτερη συμμετοχή. Και τώρα είναι και ποιος το πιστοποιεί αυτό, ο πλέον έγκυρος κατά τη γνώμη μου. Η βασιλική χωροφυλακή εκείνης της εποχής και τα δικαστήρια εκείνης της εποχής, που όταν κάνανε ανέτειες βέβαια παρεμβάσεις και συλλήψεις στις διοργανώσεις αυτές, δίναν στη δημοσιότητα εκτός από τα ονόματα των συλληφθέντων και τους τόπους καταγωγής τους. Το σημαντικότερο ίσως γεγονός. Νομίζω ότι ήταν στο Βόλο στις 24 Αυγούστου του 1930, όπου έχουμε έναν αγώνα μεικτών ομάδων του εργατικού αθλητισμού, μία αθηναϊκή με εκδρομή που πήγε στο Βόλο και την βολιώτικη. Μετά λοιπόν τη διοργάνωση και κάποιες σύντομες ομιλίες που παραδοσιακά γίνονταν σε αυτές τις διοργανώσεις, ξεκινάει μία διαδήλωση από κοινού, Αθηναίοι και Βολιώτες, με αντιπολεμικά συνθήματα. Θυμίζω ότι το κυρίαρχο ζήτημα τότε ήταν αν γινόταν προετοιμασία πολεμικής ευάρωσης τότε της Σοβιετικής Ένωσης. Οι διοργανώτες εκτιμούσαν ότι η Ελλάδα θα πάρει μέρος σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Υπήρχε άλλωστε και η εξαρτία της Κρυμαίας το 19. Στην εξέλιξη της διαδήλωσης την χτυπάει η χωροφυλακή. Και ξεκινάνε εκτεταμένα επεισόδια στο Βόλο. Συλλαμβάνονται λοιπόν αρκετοί. Ανάμεσά τους και πάρα πολλοί Αθηναίοι που δεν ξέραν και τα κατατόπια και πήγαν και βρήκαν απάγκιο στην εργατική λέσχη του Βόλου. Άρα εκεί τους βρήκαν όλους μαζί και τους πιάσανε. Οι ποινές του δικαστηρίου ήταν για 10 εργάτες ποινή φυλάκισης 13 μηνών και 6 μήνες εξορίας, 6 σε μικρότερες ποινές, 2 σε φυλάκιση ενός μηνός, ενώ 13 απαλλάχθηκαν. Στα δημοσιεύματα της εποχής, φαντάζομαι ότι δεν θα βγαίνει. Εδώ βλέπετε την πλατεία του Βόλων, αν βλέπω καλά, έτσι λοξά που είναι. Δεν το κάνω για τουριστικούς λόγους, εκεί έγινε ο αγώνας. Είχε λιγότερα δέντρα εκείνη την εποχή, ήταν αυτοσχέδιο γήπεδο, όχι μόνο για τον εργατικό αθλητισμό και για αεραστεχνικά σωματεία. Βάζανε και ένα βαρκάρι πάντα, γιατί η στραβοκλωσιά η μπάλα πήγαινε μέσα. Λοιπόν, στα δημοσιεύματα της εποχής, σας διαβάζω μόνο μερικά ονόματα, επίθετα και τόπους καταγωγής, από τους συλληφθέντες εκείνης της διοργάνωσης. Παπαδόπουλος εκ Κερασούντος, Ρενταφυλλίδης εκ Πόντου, Πακίδης εκ Τραπεζούντος, Τριανταφυλλίδης εκ Σαμσούντος, Παρθενιάδης εκ Κερασούντος, Αναστασιάδης εκ Τραπεζούντος, Σαρόγλου εκ Κωνσταντινούπολεως, Βουλγαρόπουλος εκ Νικομιδίας, Αντωνιάδης εκ Κωνσταντινούπολεως και διάφοροι άλλοι. Όλοι αυτοί ήταν εκδρομής Αθηναίοι, που δείχνει ότι ένα κομμάτι μικρασιατών προσφύγων πήγε, έκανε εκδρομή με το κίνημα του εργατικού αθλητισμού. Βεβαίως δεν είναι το μόνο αποδεικτικό στοιχείο για τη συμμετοχή των μικρασιατών στο κίνημα του εργατικού αθλητισμού, αφού υπήρχαν και πάρα πολλές ομάδες προσφύγων γειτονιών, όπως το Χασάνι, το ελληνικό δηλαδή εκείνης της περίοδου, ο Βύρονας, το Πολύγωνο, που κατέβαζαν ομάδες στις συγκεκριμένες διοργανώσεις. Ακόμα και μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έχουμε το μικρασιατικό στοιχείο να ιδρύει ομάδες που έχουν αναφορά στις ρίζες του. Δύο-τρία παραδείγματα. Ο Κύψελος Κορίνθου, που γεννήθηκε στο συνοικισμό της Κορίνθου, όπως λέγεται και σήμερα η περιοχή. Ο Ίκαρος Χανίων με μικρασιάτες ιδρυτές. Ο Παναθλητικός Όμιλος Ατσαλένιου στην Κρήτη με σήμα το Αμπελόφυλλο και με αναφορά γι' αυτό, γιατί φέρανε την τέχνη της καλλιέργειας της σταφίδας στη συγκεκριμένη περιοχή οι πρόσφυγες και χάρη σε αυτό μπόρεσαν και αναπτύχθηκαν οικονομικά και εργασιακά. Επίσης, άλλες ομάδες όπως ο Εθνικός Λυκείας Νέας Μάκρης, στην Εύβοια ο Αθλητικός Όμιλος Νέας Αρτάκης, ο Κίζικος, ο Ελίσποντος Νέας Λαμψάκου και αρκετοί άλλοι βέβαια σε άλλα σημεία της Ελλάδας. Θεωρώ ότι σήμερα η υπενθύμηση και η ανάδειξη αυτών των πτυχών του αθλητισμού είναι ανάγκη να συνδυαστεί με την απόκρουση κάθε απόπειρας ανάπτυξης μέσω της δημοφιλίας του αθλητισμού και ειδικά του ποδοσφαίρου, κάθε ρατσιστικής, εθνικιστικής, αντιπροσφυγικής κραυγής, κάθε απόπειρας συγκρότησης εγκληματικών φασιστικών συμμορίων, κάθε στήριξης φιλοπόλεμων υπεριαλιστικών σχεδίων, τότε της Αντάν, σήμερα του ΝΑΤΟ και των διαχρονικών εγχώριων συρριγμάτων τους. Και εδώ υπάρχει ένα χαρακτηριστικό. Αυτοί οι αγώνες δεν λήγουν ποτέ στο 90. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.